Βρισκόμαστε στο χώρο του Μουσικού Καφενείου με την αγγειοπλάστρια Μάρινα Σταμάτη με αφορμή την έκθεση «Θηλυκότητες». Από πού εμπνέεσαι τη συγκεκριμένη έκθεση και ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περάσεις? Δεν είναι ένα το η αφορμή ή το πράγμα ή το γεγονός που κάποιος εμπνέεται, και όσοι από ασχολούνται με την τέχνη, είτε ζωγραφίζοντας κάτι απλό, είτε γράφοντας ένα στιχάκι, είτε προσπαθώντας να φτιάξει κάποιος μια ταινία, είτε να πλάσει κάτι με τα χέρια του. Όλοι ξέρουμε, και όλοι είναι μάλλον κατανοητό σε όλους, ότι η πηγή έμπνευσης και οι αφορμές είναι πάρα πολλές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγα ότι είναι έτσι μια θρηστική γνώση των βιωμάτων μου μέσα στο εργαστήριο των γονιών μου, στο Μανταμάτο. Ό,τι με δίδαξε ο μπαμπάς μου όλα αυτά τα χρόνια ως τέλειο σταμάτης, και μετά από δική μου μελέτη επηρεάζομαι κατά καιρούς ή εστιάζω σε διάφορα αντικείμενα ή καταστάσεις, και κατά περιόδους φτιάχνω ή στοχεύω ή επενδύω το χρόνο για να δημιουργώ συγκεκριμένα αντικείμενα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια άρχισα να μελετώ τις πύλινες πλαγκόνες, τις κούκλες τις παιδικές που όλοι έχουμε δει στα μουσεία, οπότε άρχισα να πειραματίζομαι και να προσπαθώ να φτιάξω τις δικές μου. Πάντα όμως μέσα μου υπήρχε η γνώση των τσουκαλάδων, γιατί μέσα σε ένα αγγειοπλαστείο έχω μεγαλώσει κι εγώ, οπότε άρχισε μηχανικά, αυτοματοποιημένη κάπως ήταν η διαδικασία, μέσα στα αντικείμενά μου να περνάω φόρμες και φιγούρες από την παραδοσιακή και από πλαστική του Μανταμάτου. Και καταλήξαμε να έχουμε μία σειρά οντοτήτων που τις ονόμασα θηλυκότητες. Γιατί θηλυκότητες και όχι κορίτσια, θα ρωτήσει κάποιος. Γιατί δεν έχουν ξεκάθαρο φύλο. Είναι θηλυκές οντότητες γιατί κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει επάνω τους θηλυκά στοιχεία, όμως μπορεί παράλληλα να εντοπίσει και άλλα στοιχεία που δεν την κάνουν μια ξεκάθαρη, και να πει κάποιος, α, είναι μια κουκλίζα ή είναι ένα κορίτσι. Όχι, δεν είναι κορίτσια, είναι θηλυκότητες, και η κάθε μια έχει τη δική της προσωπικότητα. Αυτή είναι η πρώτη σου προσωπική έκθεση. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό και πόσο θα διαρκέσει εδώ η έκθεση στο Μουσικό Καφενείο? Ναι, είναι η πρώτη μου ατομική έκθεση. Τα προηγούμενα χρόνια είχα συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη και χαρούμενη, γιατί η πρώτη μου ατομική έκθεση γίνεται στην πόλη μου, και το κυριότερο ότι γίνεται σε ένα χώρο που έχω περάσει εκατοντάδες ώρες πίνοντας καφέ με φίλους, και ο Απόστολος Μπενάκης, ο αγαπημένος Απόστολος όλων μας, που όλοι τον ξέρουμε στην πόλη, δέχτηκε με μεγάλη χαρά να φιλοξενήσει και την ιδέα και την έκθεση. Και συνέβλεσε σε αυτήν, βάζοντας και ιδέες και τη φρεσκάδα του και την πρωτοτυπία του. Οι επισκέπτες στο Μουσικό Καφενείο, όταν θα έρθει, πρέπει να τις αναζητήσει, γιατί αποφασίσαμε με τον Απόστολο να τις τοποθετήσουμε σε διάφορα μέρη μέσα στο χώρο, οπότε ο επισκέπτης θα προσπαθήσει να τις αναζητήσει, και αφού τις αναζητήσει να διαβάσει το υπόμνημα που τις συνοδεύει με τη βιογραφία της και το όνομά της, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει το ταξίδι του επισκέπτη να αρχίσει να ψάχνει τα στοιχεία που ταυτίζεται πάνω σε αυτή τη θηλυκότητα ή τα στοιχεία που του είναι ξένα και θέλει να ανακαλύψει και να εντοπίσει ένα καινούριο κόσμο και μια καινούργια προσωπικότητα και μια βιογραφία. Επίσης είμαι διπλά συγκινημένη, γιατί η αποδοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν χάρηκαν με αυτή την έκθεση μόνο οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αλλά πολλοί κόσμος και άγνωστος σε μένα κόσμος την αγκάλιασε με χαρά. Δέχομαι καθημερινά δεκάδες μηνύματα και φωτογραφίες από ανθρώπους που ήρθαν και επισκέφτηκαν την έκθεση, πόσο τους άρεσε, και δείχνουν ενδιαφέρον για τις θηλυκότητες μου. Και για όσους δεν ήρθαν, η έκθεση θα τους δέχει, θα είναι σε ενέργεια στο Μουσικό Καφενείο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Τις ώρες που είναι ανοιχτό το Μουσικό Καφενείο. Να έρθετε, να πείτε το καφεδάκι σας και να ψάξετε στο χώρο του Μουσικού Καφενείου να εντοπίσετε τις θηλυκότητες. Τι σημαίνει για τη Μαρίνα Σταμάτη η αγγειοπλαστική και ποιες είναι οι ρίζες της? Η σημασία της αγγειοπλαστικής για μένα είναι, είμαι εγώ. Γεννήθηκα μέσα στο εργαστήρι Καμίνι, το λέμε στο χωριό μου,
Γεννήθηκα λοιπόν μέσα στο καμίνι, μέσα στο εργαστήριό μας. Εκεί ήταν το πάρκο μου, εκεί ήταν το καροτσάκι μου, εκεί έτρωγα την κρέμα μου, εκεί ήταν οι πρώτες μου εικόνες. Πυλό, χώμα και νερό, πυλός ήταν οι πρώτες μου μυρωδιές. Με πυλό λερώθηκαν τα ρούχα μου τις πρώτες εβδομάδες της ζωής μου. Οπότε η πλαστική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή μου. Οπότε ό,τι παράλληλους δρόμους και αν πάρω ή αν δοκιμάσω να πάρω, η αφετηρία και η κατάληξη όλων θα είναι πάντα η τέχνη της αγκιοπλαστικής. Συνεχίζω να είμαι στο εργαστήριο των γονιών μου, είμαι εκεί, δημιουργώ, επηρεάζομαι από αυτό, από αυτούς, από τη βιογραφία τους, από τη βιογραφία των προγόνων μου, από τη βιογραφία της αγκιοπλαστικής στο Μανταμάδο, γιατί όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλη παράδοση έχει και εγώ είμαι η έκτη γενιά αγκιοπλαστών, οι γονείς μου είναι η πέμπτη. Και είναι η αρχή και το τέλος μου η αγκιοπλαστική. Τώρα το ζητούμενο είναι και το στίχημα και η πρόκληση μάλλον πιο σωστά να προσπαθήσω να δημιουργήσω κάτι πιο φρέσκο και πιο καινούριο και να μην παραμένω στάσιμη ή κολλημένη με αυτά που μου δίδαξε η γιαγιά μου, ο μπαμπάς μου και η μεγαλύτερη από μένα. Οπότε αυτό προσπαθώ να το επιτύχω. Τώρα είναι ευκολότερο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με το ίντερνετ, γιατί μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει workshop ή σεμινάριο στο εξωτερικό, είναι ευκολότερο και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί. Αλλά και αν χρειαστεί μετακινήτη, που έχω μετακινηθεί, για να μαθητεύσω δίπλα σε άλλους ανθρώπους που είναι γνώστες της τέχνης, για να μπορέσω να φέρω καινοτόμες ιδέες πίσω στο εργαστήρι και στο νησί και στην τέχνη, ώστε να μπορέσω να την υποστήριξω όσο το δυνατόν καλύτερα. Οπότε ναι, πέραν του μεγάλου μου δασκάλου που είναι ο πατέρας μου, ο Στέλιος Σταμάτης, έχω μαθητεύσει και δίπλα στον πολύ γνωστό τον Νίκο τον Σκλαβενίτη, τον Μένατρο τον Παπαδόπουλο, τη Βέρα τη Σιατερλή και δίπλα σε άλλους γνωστούς κεραμίστες και αγκιοπλάστες. Και τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι έτσι πάντα φυσικά και είναι αυτός ο συγκερασμός του φυσικού υλικού που θα είναι ή το χώμα, το νερό, ο άργυλος δηλαδή που λέμε χώμα. Το χώμα μας πρέπει να έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άργυλο, αργυλόχωμα, χαλκό, κοβάλτιο, χρώμιο, διάφορα φυσικά υλικά, τα οποία με δεκάδες δοκιμές που κάνω, καταλήγω σε μια συνταγή την οποία μετά την ακολουθώ, την εξελίσσω, λέω ότι αυτή μου αρέσει και θα την κρατήσω και μετά την χρησιμοποιώ στα αντικείμενά μου. Άρα οι θηλυκότητες που παρουσιάζονται στο μουσικό καφενείο είναι μια δουλειά 3 χρόνων σίγουρα, που δεν περιλαμβάνει μόνο τη μελέτη για να καταλήξω και στα σχέδια που δημιουργούνται πριν την τελική κατασκευή. Μέσα τους αυτή η τριετία περιέχει και πάρα πολλές δοκιμές σε χρώματα, στα υλικά, στα σχήματα, στην περιεκτικότητα του αργύλου στον πυλό, σε τι θερμοκρασία θα τα ψήσω, όλο αυτό το πράγμα. Και ένα αντικείμενο θέλει για να φτιαχτεί σε ένα μήνα περίπου. Οπότε καταλαβαίνετε πόση υπομονή χρειάζεται κάποιος για να δημιουργήσει ένα αντικείμενο από πυλό. Για μένα η τέχνη της κεραμικής είναι η τέχνη της απώλειας. Γιατί το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κάποιος όταν ασχολείται με την κεραμική είναι να αποχωρίζεται το αντικείμενο που φτιάχνει. Γιατί το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη. Δεν θα πάρει στα χέρια σου αυτό που φαντάζεσαι. Γιατί στην πορεία ή θα σου σπάσει ή θα καταστραφεί ή κάτι δεν θα πάει καλά στο φούρνο ή θα σου παίζει και θα σου σπάσει. Πρώτα αποχωρίζεις το αντικείμενό σου, πενθείς για τη δημιουργία σου και μετά από πολύ καιρό και πολλή εξάσκηση καταφέρνεις πια να πάρεις στα χέρια σου το αντικείμενο έτσι όπως το έχεις οραματιστεί και το έχεις σκεφτεί. Σε αντίθεση με τις άλλες τέχνες, που κάτι θα πάρεις, στη ζωγραφική, όσο και να μην πιάνουν τα χέρια σου, κάτι θα πάρεις. Στην ποίηση, ένα στιχάκι κουτσουκούτσου θα το γράψεις. Στην αγκιοπλαστική, στην κεραμική, σε αυτή την τέχνη τα πράγματα είναι λίγο πιο σκληρά. Είναι σκληρή η τέχνη αυτή. Είπες προηγουμένως ότι είσαι η έκτη γενιά αγκιοπλαστών. Πόσο δύσκολο είναι να κουβαλάς αυτή την ιστορία, να τη διατηρείς και να την κοινωνήσεις? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πολλές φορές μοιάζει με... Είναι αυτό το βάρος της υποχρέωσης που έχω προς τους προγόνους μου, να αισθανθώ αντάξια τους
και να καταφέρω να συνεχίσω αυτή την τέχνη που έχει καταφέρει 5 γενιές να υπάρχει και να καταφέρω να είμαι άξια συνεχίστρια. Προσπαθώ πολύ γι' αυτό. Δεν είμαι ευχαριστημένη με όσα έχω καταφέρει. Θα μπορούσα να έχω κάνει και περισσότερα πράγματα. Βλέποντας τι είχε κάνει, ας πούμε, ο πατέρας μου στη δική μου την ηλικία, στο κομμάτι αυτό της τέχνης. Ήταν άλλες βέβαια αυτές οι εποχές. Τώρα έχουμε άλλα εργαλεία και άλλες συνθήκες, όπως προείπα. Αλλά ναι, είναι μεγάλη ευθύνη. Την αισθάνομαι πολύ μεγάλη. Και θέλω να καταφέρω να βάλω κι εγώ το δικό μου το λιθαράκι, όχι μόνο στην ιστορία της αγκιοπλαστικής του Μανταμάδου, αλλά στην ιστορία της ελληνικής, θα έλεγα, αγκιοπλαστικής και κεραμικής. Στείλτε μου λίγο τη θετική σας ενέργεια και τις ευχές σας να τα καταφέρω. Και για να τα καταφέρουμε επίσης, πρέπει να έχουμε προσέλευση κόσμου, να αγαπάνε τα προϊόντα του Μανταμάδου, των σταμάτητων, να έρχονται στο Μανταμάδο να αγοράζουν αυτά που φτιάχνουμε. Γιατί μία τέχνη για να διατηρηθεί, όταν μάλιστα από αυτήν βιοποριζόμαστε, χρειάζεται να έχουμε τουρίστες να έρθουν να αγοράσουν τα προϊόντα μας και οι ντόπιοι να τα υποστηρίζουν και να έρχονται στο Μανταμάδο να αγοράζουν ό,τι παίρνουν, ό,τι αγοράζετε. Το γλαστράκι σας, την κούπα σας για τον καφέ σας, γιατί εκτός από τις θηλυκότητες, η κύρια μας παραγωγή είναι χρηστικά αντικείμενα. Γιουβέτσια, όλοι νομίζω έχουμε, όλοι μάλλον νομίζω οι Λέσβοι έχουν τουλάχιστον ένα κεραμικό αντικείμενο των σταμάτιδων. Ξέρω τώρα και κάθεσαι και ψάχνεις να σκεφτείς ποια κούπα έχεις, είμαι σίγουρη ότι έχεις. Όχι, έχω πάρει την κούπα για το γιουβέτσι. Α, μπράβο, ναι, μαζί. Από μένα το αγόραζε, ναι, το θυμάμαι. Όλοι λοιπόν, όλες οι οικογένειες στο νησί έχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο από το Μανταμάδο των σταμάτιδων. Οπότε ναι, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά νομίζω είναι πολύ ρεαλιστικό και κατανοητό αυτό που λέω, ότι πρέπει να έρθει και ο κόσμος να αγοράσει και να υποστηρίξει αυτή την τέχνη, ώστε να μπορούμε και εμείς να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτήν, να την εξελίσσουμε και να παραμείνει ζωντανή. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος σου στόχος πάνω σε αυτόν τον τομέα? Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να καταφέρω να γεράσω μέσα σε αυτή την τέχνη, να συνεχίσει να με δέχεται όπως με δέχεται. Και εγώ της υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θέλω μου θα ήταν αυτή τη μπορεί να έχω όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια δίπλα μου τον πατέρα μου, τον Στέλιο Σταμάτη. Γιατί συνεχώς με μαθαίνει πράγματα και συνεχώς με εκπλήσει το εύρος της γνώσης του για την τέχνη της αγκιοπλαστικής. Είναι στιγμές που συγκινούμε και μόνη μου δακρύζω όταν μου λέει διάφορες συμβουλές. Και αυτό που με ξαφνιάζει είναι ότι έχει άγνοια τις τεράστιες γνώσεις του. Είναι μεγάλος δάσκαλος και δεν το ξέρει. Και δεν το ξέρει γιατί τον κάνω σύγκριση με άλλους μου δασκάλους και βλέπω πόσο τεράστια είναι η γνώση του και βαθιά. Οπότε ναι, στόχος μου είναι αυτός, να μπορέσω να μείνω, να διατηρηθώ μέσα σε αυτή την τέχνη για πολλά χρόνια, ίσως και μέχρι τα γεράματά μου, και να μπορέσω να αξιοποιήσω όλη τη γνώση των δασκάλων μου και του πατέρα μου και να την εμπλουτίσω και γιατί όχι να φέρω και κάποια καινοτομία μέσα σε αυτή την τέχνη που θα είναι άξια λόγου.